Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Τρία λοιπόν είναι τα σενάρια που επεξεργάζεται αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση μετά το τελεσίγραφο των δανειστών στο τελευταίο Eurogroup ή την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Το πολιτικό παρασκήνιο είναι έντονο από όλες τις πλευρές. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε ποια θα είναι η απόφαση της ελληνικής πλευράς. Μαζί μας ο Γιώργος Ευγενίδης, πολιτικός συντάκτης του insider.gr. Καλησπέρα. Τέτα καλησπέρα. Πράγματι, τρία είναι τα σενάρια τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι του Μεγάλου Μαξίμου. Το πρώτο είναι ένας επώδυνος συμβιβασμός με ψήφιση των μέτρων όπως έχει ζητήσει το Eurogroup και το σύνολο των θεσμών. Το δεύτερο σενάριο είναι ενδεχομένως η παράταση της διαπραγματευτικής διαδικασίας τουλάχιστον έως τον Μάιο. Και το τρίτο σενάριο είναι οι προώρες εκλογές. Πάμε λίγο να τα δούμε ένα-ένα. Στο πρώτο σενάριο, δηλαδή αυτό της ψήφισης των μέτρων, είναι κάτι το οποίο είναι πολιτικά επώδυνο για την κυβέρνηση, μιας και καλείται να νομοθετήσει απριόρι πολύ σκληρές παρεμβάσεις στο αφορολόγητο, ενδεχομένως στην προσωπική διαφορά στις συντάξεις και σε κάθε περίπτωση στα ενεργειακά και στα εργασιακά. Και σε κάθε περίπτωση επίσης, ένα τέτοιο ενδεχόμενο τεστάρει τα όρια των βουλευτών της συμπολίτευσης. Υπάρχει ένα σενάριο το οποίο διακινείται ότι θα μπορούσε να ζητηθεί αυξημένη πλειοψηφία 180 βουλευτών. Είδαμε και την εφημερίδα Το Βήμα χθες Κυριακή να διακινεί αυτό το σενάριο. Για αυτό το ζήτημα έχουμε δύο απαντήσεις. Μία από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία ξεκαθαρίζουν, όπως το έκανε και χθες από τη Θεσσαλονίκη ο κ. Μητσοτάκης, ότι δεν πρόκειται να συμπράξουν σε αυτό το ενδεχόμενο. Και από την άλλη, κυβερνητικοί κύκλοι με τους οποίους συνομιλήσαμε εξηγούν πως κάτι τέτοιο θα είναι επί της ουσίας στρώσιμο του δρόμου για εκλογές, μιας και γνωρίζουν πως η αντιπολίτευση δεν πρόκειται να συνενέσει σε κάτι τέτοιο. Το δεύτερο σενάριο, η παράταση της διαδικασίας. Θα μπορούσε ενδεχομένως κάποιος στο Μέγαρο Μαξίμου να το σκεφτεί, από την άλλη όμως, και υπό τη σκέψη ότι το κλείσιμο του εκλογικού κύκλου σε Ολλανδία και Γαλλία μπορεί να μας ευνοήσει και να δημιουργήσει πιο καλή συγκυρία στο τέλος αυτής της διαδικασίας. Είναι εντελώς υποθετικό και κατά βάση αστήρικτο και ιδιαίτερα επικίνδυνο, μιας και θα θέσει σε κίνδυνο τόσο την ένταξή μας στην ποσοτική χαλάρωση, όσο και την ανάπτυξη την οποία προβλέπει η κυβέρνηση. Και τέλος το σενάριο των εκλογών. Κάποιοι υπουργοί και κάποιοι βουλευτές λένε ότι υπάρχουν όρια, ως εδώ και μη παρέκει, αλλά σε κάθε περίπτωση το Μαξίμου ξορκίζει αυτή τη στιγμή αυτό το ενδεχόμενο. Πάντως, και για να ξέρουμε λίγο πολύ πώς κινούμαστε. Μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου, οπότε και συνεδριάζει το ΔΕΛΤΑ ΝΤΑΦ προκειμένου να αποφασίσει για τη συμμετοχή του ΙΜΗ στο ελληνικό πρόγραμμα, είμαστε λίγο έως πολύ σε αναμονή. Αλλά υπάρχουν κορυφαίες συνεννοήσεις τόσο στον άξονα Αθήνας δανειστών, όσο και μεταξύ των δανειστών, κυρίως στον άξονα Lagarde, Schäuble, Draghi, προκειμένου να βρεθεί μία λύση και να ξεπεραστεί το αδιέξοδο.